Υπάρχει και άλλο πρόβλημα όμως στο νησί της Ρόδου. Έχουν αυξηθεί μεταναστευτικές ροές. Λοιπόν, οι αστυνομικοί υπάλληλοι της ΑΛΦΑ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι μέχρι στιγμής έχουν διαχειριστεί 7.000 παράτυπους μετανάστες, ενώ πέρσι όλη τη χρονιά είχαν διαχειριστεί 2.000. Και φανταστείτε ότι η Λέρος και η ΚΟΣ δεν τους δέχονται πλέον, γιατί είναι γεμάτες οι δομές και πάνε απευθείας στη Μαλακάσα. Καθημερινά έχουμε μεταγωγές περίπου 80 ατόμων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για το κόστος αλλά και για την υποστελέχωση των υπηρεσιών, που κάθε φορά αναγκάζονται να χάνουν ακόμα 10 άτομα. Και το... εδώ βλέπετε εικόνες έξω από το ΑΤΑΦ της Ρόδου, καθώς περιμένουν οι μετανάστες να καταγραφούν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήδη οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες κάθε μέρα χάνουν και από 10 αστυνομικούς και λιμενικούς.